Ερχόμαστε μεταξύ Θεών και Μουσών σήμερα σε έναν από τους πιο ειδηλιακούς και πιο φορτισμένους δρόμους που μπορεί να διατρέξει ο κάθε ταξιδιώτης. Η Πιερία πήρε το πιο χαρακτηριστικό όνομα επειδή τα διοικητικά της όρια είναι εξ ολοκλήρου στα Πιέρια όρη. Όσο για την πρωτεύουσα του νομού, μία Κατερίνα ευθύνεται για το όνομα της πόλης, αλλά και το ζήτημα είναι ότι πρόκειται για την Κατερίνη της Αλεξάνδρειας, μιας χριστιανής που μαρτύρησε σύμφωνα με την Εκκλησία στην Αίγυπτο τον 4ο αιώνα. Το όνομά της, Εκατερίνα, σημαίνει αέν καθαρινά, δηλαδή η πάντοτε αγνή. Επεκράτησε η λαϊκή ονομασία Εκατερίνη αντί της λόγιας Εκατερίνη. Άλλη εκδοχή είναι πως η Κατερίνη οφείλει το όνομά της σε ένα μικρό εξοκλήσι της Αγίας Εκατερίνης. Η Πιερία παρουσίασε πυκνή κατοίκηση από την εποχή του Χαλκού και ανέπτυξε πολιτισμό παράλληλα με τον Μυκηναϊκό πολιτισμό. Το 1993 ανακαλύφθηκε από αρχαιολόγους τεράστιος προϊστορικός οικισμός στο Μακρύγιαλο που χρονολογείται από την πρώιμη Λίθινη εποχή. Πρώτοι κάτοικοι μπορούν να θεωρηθούν οι πελασγοί, οι οποίοι αναφέρονται επιμέρους ως Κάρες. Κατά τους Περσικούς πολέμους, ο Ξέρξης ακολούθησε την κατεύθυνση του σημερινού δρόμου Κατερίνης Ελασσόνας και υποχρέωσε τους Έλληνες που βρίσκονταν στα Τέμπη να συμπτυχθούν και να οδηγηθούν στα στενά των Θερμοπυλών, όπου δόθηκε και η μάχη. Στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στρατιώτες από την Πιερία καταστάθηκαν στις όχθες του ποταμού Ορόντι στη Συρία και αποκάλεσαν πάλι την πλούσια νέα περιοχή τους Πιερία. Ακόμα άπικοι ίδρυσαν και πόλη Πιερία στα ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού. Στα Βυζαντινά και Μεσαιωνικά χρόνια, η Πιερία δεινοπάθησε από πολλούς λαούς που θέλησαν να την κατακτήσουν. Κατά τη Φραγκοκρατία, η Πιερία ανήκει στο Φραγκικό Βασίλειο της Θεσσαλονίκης. Τον 14ο αιώνα γνώρισε τη βαρβαρότητα των Καταλανών. Οι Ενετοί δεν κατόρθωσαν να κυριαρχήσουν, άφησαν όμως τα σημάδια τους στον ομό, όπως το κάστρο του Πλαταμόνα. Το 1389 η Πιερία καταλήφθηκε από Τούρκους. Από τα τέλη του 17ου αιώνα, η περιοχή της Πιερίας αποτέλεσε χώρο για τη δράση κλεφτών και αρματολών. Μετά το 1691 εμφανίστηκαν τα πρώτα κλέφτικα σώματα. Κέντρο αντίστασης έγινε το χωριό Μιλιά. Στις αρχές του 19ου αιώνα, η Πιερία πέρασε στα χέρια του Αλή Πασά. Ενεργή είναι η συμμετοχή της Πιερίας στον αγώνα του 1821. Οι οπλαρχηγοί του Ολύμπου έλαβαν μέρος στην επανάσταση της Νάουσας και της Βέρειας. Το 1822 κατέβηκαν στη Νότια Ελλάδα και βοήθησαν τα μέγιστα στον αγώνα. Η Πιερία, καθώς και η πόλη της Κατερίνης, ελευθερώθηκε από το τουρκικό ζυγό κατά τη διάρκεια του Α' Βαλκανικού πολέμου το 1912 με 1913 από την 7η ημεραρχία του Πεζικού. Η πόλη της Κατερίνης αποτέλεσε πρωτεύουσα επαρχίας του νομού Θεσσαλονίκης μέχρι το 1949. Στη συνέχεια γίνεται πρωτεύουσα του νέου νομού Πιερίας. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι η συμβολή του καπνού στη διαμόρφωση του υψηλού σχετικά εισοδήματος της περιοχής Κατερίνης και γενικότερα του νομού Πιερίας είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Η νευραλγική θέση του νομού, ο οποίος είναι πρικισμένος με ορεινές, θαλασσινές και παιδινές ομορφιές, φαίνεται ότι αποτελεί εφαλτήριο για την παραιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο. Στα 1100 μέτρα στη σκιά του Ολύμπου, στο καταπράσινο χωριό Ελατοχώρη, βρισκόμαστε σήμερα στον πανέμορφο χώρο του Γιάννη Παπαβραμίδη για να δοκιμάσουμε παρέα αγριογούρνο με δαμάσκηνα. Γιάννη μου, καλησπέρα. Γεια σου, Τύρι. Καλώς σε βρήκαμε. Εμείς καλώς σε βρήκαμε. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Για αυτό το ωραίο πιάτο που θα μας φτιάξει σήμερα. Θα σας κάνω αγριογούρνο με δαμάσκηνο. Το αγριογούρνο δεν είναι κυνήγι, κύριε. Έχουμε και κυνήγια, αλλά έχουμε και δικούς μας εδώ που έχουν φάρμες αγριογούρνου. Που είναι μεγάλες, τεράστιες εκτάσεις και τα έχουν ελεύθερα. Είναι ελευθέρα τροφή. Είναι πάρα πολύ νόστιμο κρέας, καμιά σχέση με το απλό το χοιρινό. Και το έχουμε εδώ γιατί μας το μαγειρεύουμε πολύ συχνά. Πολύ λογικό. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε τη συνταγή μας. Ωραία. Παίρνουμε σπάλα από αγριογούρνο, καθαρισμένη χωρίς κόκαλο. Θα την κόψουμε σε 50 κομμάτια. Σε μερίδες στην ουσία. Σε μερίδες. Δεν θέλουμε πολύ μικρό,
για να μπορέσει να μην στεγνώνει το κρέας. Εξάλλου και μετά από τόσες ώρες ψήσιμο θα μαζέψει όπως είναι λίγο και το κρέας. Αυτό επειδή μαζεύει, θέλουμε λίγο μεγαλύτερο να είναι το κρέας. Πόσο περίπου κρέας έχουμε χρησιμοποιήσει για αυτή τη συνταγή? Αυτό είναι 1,5 κιλό. Αυτό γύρω στο 1-1,5 κιλό για 4-5 άτομα είναι πάρα πολύ καλά. Ιδανικά, μια χαρά. Θα το καθαρίσουμε λίγο βέβαια αν έχει κάτι λιπάκια, κάτι νεύρα. Τα βγάζουμε. Εγώ το έχω καθαρίσει πιο μπροστά. Ή λέμε στο χασάπι μας από την αρχή να μας το καθαρίσει και να είναι έτοιμο. Ναι, ναι. Είναι όμως και μόνο σαν το πάρει σιγά σιγά το κάνεις, είναι ευχαρίστηση για ένας που θα το κάνει σπίτι του. Για λόγους χρόνου μας, αν δεν μπορούμε ή αν δεν γνωρίζουμε όμως, καλύτερα να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό. Ναι, 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 μόνο ο χασάπι το κάνει. Ωραία. Αυτό είναι το κρέας. Κόψαμε λοιπόν το αγριογούρνο. Το αφήνουμε λίγο στην πιατέλα. Ωραία. Και να συνεχίσουμε με τα επόμενα υλικά. Θα το σοτάρουμε πρώτα. Θα το βάλουμε εδώ, θα το σουτάρουμε πρώτα. Τα επόμενα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, ναι. Ποια υλικά είναι, τι θα χρειαστούμε για τη συνταγή μας? Θέλουμε κρεμμυδάκι οπωσδήποτε, σε όλα τα χοιρινά θέλει κρεμμύδι. Όλα τα χοιρινά. Σκορδάκι, μην το φοβάσεις το σκόρδο. Είναι καλό εξάλλου το σκόρδο. Πέρα από αυτό δίνει γεύση και στο φαγητό, δεν φαίνεται, χάνεται. Μέσα στο φαγητό χάνεται. Θα βάλουμε καρότο, σέλινο. Ωραία. Και τελευταία θα βάλουμε και το δαμάσκινό μας, μετά από τα μπαχάρια. Το δαμάσκινο θα προσέξουμε πως θα το βάλουμε, γιατί θα χαθεί. Θα βάλουμε λίγα στην αρχή να κάνουμε μια σαλτσούλα. Και τα υπόλοιπα στο τελείωμά τους. Στο τελείωμα, μάλιστα. Πρώτα θα το περάσουμε στο φούρνο. Πόσα κρεμμύδια θα χρησιμοποιήσουμε για το 1,5 κιλό? Δύο κρεμμυδάκια. Δύο κρεμμυδάκια. Δύο κρεμμυδάκια αρκούνε για αυτό το φαγητό. Υπέροχα. Ωραία. Τώρα θα το αφήσουμε. Τι κάνω, τώρα αρχίζω και τσιγαρίζω. Πάμε να τσιγαρίσουμε λοιπόν. Να τσιγαρίσουμε το κρέας πρώτα. Λοιπόν, έχουμε τοποθετήσει το κρέας μας στην κατσαρόλα. Το λάδι μας έχει κάψει από πριν. Μπράβο. Το έχουμε βάλει να καίει. Το κρέας του αγριογούρνου θέλει μαρινάδα. Ή λευκό ξύδι ή βαλσάμικο. 12 ώρες πιο μπροστά. Λίγο λαδάκι, ηλιέλαιο. Για να μην παγώνει, για να το βάλει στο ψυγείο. Και ένα ξύδι, λευκό ξύδι βαλσάμικο. Για ποιο λόγο το ξύδι? Σπάει τη σύνεση, πάει τη μυρωδιά. Το φέρνει εκεί που πρέπει. Πολύ ωραία. Και το κάνει και το μαλακώνει. Το μαλακώνει. Αποφεύγουμε αλάτια που φέρνει για ρίγανες, ποτέ στη μαρινάδα δεν βάζουμε. Σφίγγει το κρέας μας. Το σφίγγει, το σφίγγει, το μαζεύει και δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να το κάνουμε μετά αυτά όλα. Τώρα θα βάλουμε τα λαχανικά μας μέσα. Ωραία. Έχουμε κόψει κρεμμυδάκι, θα κόψουμε καρότο. Θα κόψουμε κάνα δύο καρότα. Κάνε δύο καροτάκια λοιπόν. Θα κόψουμε τα καροτάκια μας. Σέλινο οπωσδήποτε. Σέλινο. Οπωσδήποτε το ξύλινο. Ένα ματσάκι βλέπω ότι έχουμε χρησιμοποιήσει. Ναι, ναι, εντάξει. Όσο αρέσει το καθένα. Μπράβο, ανάλογα πως σας αρέσει το σέλινο. Εγώ βάζω γιατί κάνω μεγάλες ποσότητες, αλλά αυτές οι μικρές ποσότητες δεν χρειάζεται να βάλουμε πολύ σέλινο, γιατί είναι έντονο το σέλινο. Μπορεί να σου καλύψει γεύσεις. Βάζουμε λοιπόν και λίγο σέλινο, αναλόγως με την αρεσκία μας. Μπράβο. Και πάμε για κατσαρόλα κι αυτά. Ωραία. Αυτά τα ρίχνουμε όλα. Μέσα εδώ. Οπωσδήποτε είπαμε και σκορδάκι. Το κρεμμύδι μην το φοβάστε. Παραπάνω να κόψετε, μην το φοβάστε καθόλου. Σκορδάκι θα βάλουμε, γιατί μην το φοβάστε και σκορδάκι, γιατί θέλουμε τη γεύση του και χάνεται. Πόσε περίπου σκελίδε τόσο σα τώρα για να μην μα πει. Μια σκελιά, μισή σκελίδα σκόρδο. Άμεση για ένα κιλό. Λοιπόν, και τώρα ξεκινάμε τα μπακάρια μα. Εγώ βάζω βασιλικό στο φαγητό μου πάντα. Βασιλικό. Έχω ταλκάνω το βασιλικό. Λίγο, ξύρω, δεν υπάρχει θέμα. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να ρίξει ρίγανη. Ρίγανη θα βάλουμε. Α, και ρίγανη. Ρίγανη θα βάλουμε. Το συγκεκριμένο χωράει βασιλικό, θα μας δώσει, θα μας βύσει μυρωδιές, θα μας δώσει γεύσεις. Ρίγανη. Θα βάλουμε λαχανικών, ζωμό λαχανικών. Ένα μείγμα λοιπόν. Ένα μείγμα ζωμό λαχανικών. Αλάτι, πιπέρι, πιπεράκι. Αλατάκι. Με το μάτι πάντα αυτό, όπως έχετε μαγειρεύετε. Η νοικοκυρία εξάλλου, πλέον μετά από τόσα χρόνια, η εμπειρία νομίζω ότι μιλάει. Έτσι ακριβώς. Ξεκάθαρα. Θα ανακατεύουμε όλα αυτά. Πολλοί βάζουν τα μπαχάρια τους αφού βάλουν τα νερά, τα δουλειά και μετά. Εγώ θέλω να δίνω γεύση στο λάδι μου. Να ρωτήσουμε λοιπόν το ελαιόλαδο. Αυτά δίνουν γεύση στο λάδι. Φυσικά σας είπα πρέπει να είναι λίγο μαριναρισμένο πάντα το αγριογούρνο, είναι δύσκολο κρέας. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε το μπαχάρι μας, θα βάλουμε τριμμένο μπαχάρι, βάλτε. Τριμμένο μπαχάρι για ένα έξτρα, στο πούμε, άρωμα. Ναι, ναι, δίνει μυρωδίες, δίνει αρώματα. Ένα καλό ανακάτεμα πάλι να πάει, ναι, το μπαχάρι, ναι, μας. Ναι, το αφήνουμε λίγο να πάρουμε όλα να ξανθύνουν. Να σοταριστούν καλά.
θα βάλουμε λίγα δαμάσκηνα στην αρχή, γιατί το δαμάσκηνο θα λιώσει. Λίγα δαμασκηνάκια στην αρχή, δηλαδή στο 1 κιλό αγριογούρνο θα χρειαστείς 300 γραμμάρια όλα. Όλα στο σύνολο τα δαμάσκηνα. Ναι, 200-300 γραμμάρια. Και θα βάλεις 50-70 γραμμάρια στην αρχή, να δώσουμε γεύση και στο λάδι πάλι. Και αφού σου παριστούν όλα αυτά καλά, θα τα σβήσουμε με ημίγλυκο κρασί. Πόση ώρα θέλουμε περίπου τσιγάρισμα? Το τσιγάρισμα είναι να πάρει χρώμα, να θωρακιστεί το κρέας γύρω-γύρω, να μαλακώσουν τα λαχανικά, να μην είναι έντονα, να μαλακώσουν και εντάξει, είναι σε 5 λεπτά, 7 λεπτά. Σε 5 λεπτάκια. Και σβήνουμε με ημίγλυκο κρασί. Η διαφορά την κάνει το ημίγλυκο κρασί. Να ξέρετε ότι κάθε φορά που μαγειρεύουμε, όσο πιο, γιατί βάζουμε συνήθως ό,τι βρούμε από κρασιά. Όσο πιο καλό το κρασί, τόσο πιο καλό αποτέλεσμα έχουμε. Οπωσδήποτε. Να το ξέρετε αυτό. Είναι μυστικό στο φαγητό. Και τώρα το αφήνουμε να εξαρτηθεί στην ουσία του αλκοόλ από το κρασί μας. Ναι, να φύγει. Το αγριογούρνο είναι έντονο κρέας. Θέλει λίγο να φύγουν, να διώξουμε τις μυρωδιές του. Οπότε αφήνουμε με το κρασάκι, θα φύγουν όλες οι μυρωδιές. Θα δέσει. Πολύ ωραίο. Θα δέσει η σαλτσούλα μας. Οι περισσότεροι αυτό λένε, ότι το αγριογούρνο μυρίζει και δεν μπορούμε να κάνουμε. Αν το κάνετε όπως σας είπα εγώ, το μαρινάρετε με λίγο λευκό κρασάκι, μην φοβάστε καθόλου. Θα γίνει το πιο νόσημο. Δεν ξέρετε τι, αν είναι μοσχάρι ή αν είναι χοιρινό. Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Και περιμένουμε λοιπόν. Θα περιμένουμε λίγο να φύγουν, να φύγει το αλκοόλ, να πάρουμε μια γεύση στο κρέας και θα συμπληρώσουμε νεράκι. Είναι απλό φαγητό, μπορεί να φαίνεται δύσκολο. Όλη η δουλειά είναι επειδή είναι κυνήγι, θέλει σωστό μαρινάρισμα και σωστά να το μαγειρέψει. Αλλιώς είναι ένα φαγητό όπως όλα τα άλλα. Απλά είναι, θέλει σωστό μαγείρεμα. Είτε καθοδήγησή σου νομίζω σήμερα, όποιος το δοκιμάσει στο σπίτι. Είναι απλά τα πράγματα, όπως ακριβώς σας τα είπα. Θα πετύχει σίγουρα. Αν θα το κάνει, εγγυώ με εγώ την επιτυχία του. Πολύ ωραία. Θα το βάλουμε το νεράκι και θα αφήσουμε το αγριογούρνο να το σκεπάσουμε τα κρέατα. Άρα βάζουμε νερό τόσο όσο να σκεπάσουμε το κρέας. Αν το τραβήξει θα συμπληρώσουμε. Θα το αφήσουμε μισή ώρα εδώ πάνω, στην κατσαρόλα, και μετά θα το βάλουμε στο φούρνο. Θα βάλουμε τα δαμάσκηνά μας και το βάλουμε στο φούρνο να δέσει η σάλτσα, να γίνει πηχτό. Αλλιώς θα μείνει νερό. Τελείωμα λοιπόν στο φούρνο. Ας περιμένουμε λοιπόν, ναι, να βράσει λίγο το κρέατάκι. Θα βράσει λίγο, ναι, ωραία. Θα τραβήξει τα ζουμιά του και θα δέσει. Γιάννη μου, το φαγητό μυρίζει υπέροχα. Είναι για να μπεις στο φούρνο τώρα. Η μισή ώρα έχει ήδη περάσει όπως είπαμε. Βεβαίως, μισή ώρα, τέταρτα, ανάλογα με τι φούρνος είναι. Θα συμπληρώσουμε και τα υπόλοιπα τα δαμάσκηνα. Γιατί τώρα θέλουμε να είναι μέσα. Θα τα ανακαλύψουμε δυο λεπτάκια έτσι και θα μεταφέρουμε στο καψί το φαγητό. Αν θέλει λίγα ζουμιά θα τα συμπληρώσουμε, αν όχι ή να είναι σκεπασμένο λίγο. Πολύ δεν θέλουμε ωραία. Πάρα πολλά ζουμιά, αλλά επειδή είναι δύσκολο φαγητό και θέλει ώρα, θα ρουφήξει το σιάρο στα ζουμιά του. Καλό θα είναι να έχει ζουμάκια. Δεν αφήνουμε τίποτα να πάει χαμένο. Βεβαίως. Φυσικά. Θα το απλώσουμε. Και το ζουμάκι αυτό λοιπόν να ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι αρκετό ζουμί, όχι, αλλά θα γίνει σάλτσα. Θα γίνει σάλτσα, βέβαια. Γιατί κάποιο μπορεί να το δει έτσι νερουλό ακόμα και να πει. Θα δέσει τόσο πολύ που δεν θα το πιστεύετε. Δηλαδή θα γίνει ένα. Και να επισημάνουμε άλλο ένα ακόμα πριν το βάλουμε στο φούρνο. Να πούμε ότι τα δαμάσκηνα είναι αυτά που θα δέσουν τη σάλτσα. Ναι, ναι. Κάποια από αυτά θα λιώσουν. Τα πρώτα θα λιώσουν και θα κάνουν, θα δέσουν τη σάλτσα. Και τα άλλα θα χυλώσουν και θα τη δέσουν. Πάμε λοιπόν για φούρνο. Φύγαμε. Γιάννη μου, πως η ώρα έχει περάσει και πως τα γρήγορα μας πρέπει να είναι έτοιμο. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν, ωραία, να το βγάλουμε το φούρνο. Ωραία. Να σας βοηθήσω λίγο. Ευχαριστώ. Πρόσεχε εδώ πέρα. Ορίστε. Να κλείσω εγώ. Έχει δέσει η σάλτσα του. Όπως είπαμε, το δαμάσκηνα. Έχει χυλώσει. Και πάμε να το σερβίρουμε. Ωραία. Έχουμε φτιάξει ωστόσο και ένα ριζάκι να πούμε. Ναι, βεβαίως, να το συνδέξουμε. Μια εύκολη συνταγή, γρήγορη. Πατάτες φούρνου, ριζάκι, ένα ωραίο γνώστιμο ριζάκι. Έχει πραγματικά δέσει σαλτσούλα μας. Όλο το νεράκι έγινε. Το δαμάσκηνο. Και το δαμάσκηνο έγινε ζουμί. Ανυπομονώ να δοκιμάσω. Μυρίζει υπέροχο το αγριογούρνο. Δεν το περίμενα τόσο πολύ να είναι τόσο ωραίο και μυρωδάτο. Γιατί όσο ακούμε διάφορα, όπως είπαμε και στην αρχή. Μου έχει μια άλλη εντύπωση. Σήμερα όμως τα ανέτρεψε όλα, μπορώ ναι, να πω. Ναι, είναι πολύ ωραίο φαγητό.
Και σας το προτείνω. Και να το δοκιμάσουν στο σπίτι να το κάνουν. Είναι εύκολο φαγητό. Αν και το φοβόμαστε το κυνήγι πάντα, είναι πανεύκολο φαγητό και νόστιμο. Έφτασε λοιπόν, νομίζω, η καλύτερη στιγμή για μένα τουλάχιστον. Η στιγμή της δοκιμής. Κόψουμε λίγο αγριογούρνο, το οποίο δεν χρειάζεται ούτε καν μαχαίρι, μπορώ να πω, έχει λιώσει. Ναι, είναι μαλακό. Αυτή είναι... Θα το χαλάσουμε λιγάκι, βέβαια. Ε, αλίμονο, γι' αυτό το κάνω. Μην καείς πρόσεξη μόνο. Τα λόγια είναι περιτά. Λιώνει στο στόμα. Τα αρωματικά με τα λαχανικά που έβαλες έρχονται όλα στο στόμα μας, μας δίνει αυτό το άρωμα και τη γεύση. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ωραία, είναι πολύ ωραίο πιάτο. Το προτείνω στους τηλεθεατές να το δοκιμάσουν. Το προτείνουμε και εμείς ανεπιφύλακτα. Κάποιος λοιπόν μαγειρεύει υπέροχα στα ψηλά βουνά της Πιερίας. Όπου υπάρχουν Έλληνες, το έχουμε πει εξάλλου, πάντα κάτι καλό συμβαίνει. Ναι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την νόστιμη συνταγή που μας έφτιαξε σήμερα. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Στο πανίδι. Να είστε καλά. Το Porto Village του Λάκη Μουρατίδη, στον κορινό της Μακεδονίας, προσφέρει δωμάτια με ηλιόλου στη βεράντα και θέα στη θάλασσα, κοντά στο ελατοχώρι και στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Porto Village, δωρεάν πάρκινγκ, δωμάτια με κλιματισμό, κλινοσκεπάσματα, Wi-Fi, μίνι κουζίνα και ψυγείο και τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Στις εγκαταστάσεις μας υπάρχει δωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθμευσης. Μιλάμε τη γλώσσα σας. Κέντρο Αποκατάστασης Λόγου και Ακοής. Ειδική αγωγή, λογοθεραπεία. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Κατερίνη, ακουστικών βαρικοείας Siemens. Συνεργασία με όλα τα ταμεία. Υπεύθυνη στήριξη σε όσους το έχουν ανάγκη. Ξένες γλώσσες, Σιρδένη. Η καλύτερη μέθοδος διδασκαλίας για παιδιά και εφήβους. Διαδραστικοί πίνακες, επιλεγμένη βιβλιογραφία, συνεχής αξιολόγηση, έμπειροι καθηγητές και έγκυρες πιστοποιήσεις σε όλα τα επίπεδα. Η Maxi AVE ιδρύθηκε το 1988, εδρεύει στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Εμβαδού 62 στρεμμάτων με κτηριακές εγκαταστάσεις 18.000 τετραγωνικών μέτρων. Δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας χαρτικών, οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με μια πλούσια γκάμα προϊόντων. Απασχολεί 185 εργαζόμενους. Ο εξοπλισμός της, πέραν των διαφόρων γραμμών παραγωγής και επεξεργασίας χαρτικών, περιλαμβάνει και μια μεγάλη χαρτοποιητική μονάδα παραγωγής χαρτιού σε μορφή Jumbo Rolls, δυναμικότητας παραγωγής 85 τόνων ημερησίως. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μονάδα στην Ελλάδα. Είναι τελευταίας τεχνολογίας και λειτουργεί από το 2011. Η εταιρεία διαθέτει δίκτυο διανομών μέσω χονδρεμπόρων σε όλη την Ελλάδα, ενώ εξαγωγές πραγματοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού. Νόστος Organic Herbs. Τώρα τα βότανα αποκτούν ταυτότητα. 100% ελληνικά βότανα, πλούσια σε άρωμα, γεύση και χρώμα. Καλλιεργημένα και συλλεγμένα με αγάπη και μεράκι από το μυθικό βουνό της Ελλάδας, τον Όλυμπο. Ανακαλύψτε τα ένα-ένα στις νέες τους οικονομικές συσκευασίες. Νόστος Organic Herbs. Βότανα από το βουνό των Θεών. Καλησπέρα από τη Ρητίνη Πιερίας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Σταύρο Τσιόνι για να μας βοηθήσει να μάθουμε καλύτερα τον μαγικό κόσμο των βοτάνων της Πιερίας. Καλησπέρα Σταύρο μου. Καλησπέρα Σωτήρη και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία και για αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες που θα μας δώσεις. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να μάθουμε το πώς καλλιεργούνται αυτά τα βότανα. Μπορώ να σας πω για το τσάι του βουνού που έχει και την τιμητική του, μιας και στην Πιερία αυτοφυεί κατά κάποιο τρόπο. Είναι ο συνδρίτης ο Σκάρδικα με την υποτιμονική του ονομασία. Αυτοφυεί στον Όλυμπο, τσάι Ολύμπου αλλιώς. Καλλιεργείται, έχει ξεκινήσει η καλλιέργειά του εδώ και 4 χρόνια συστηματικά. Έτσι σταματήσαμε να το συλλέγουμε και το άγριο, οπότε χαλάμε και το άγριο της περιοχής. Η καλλιέργειά του ξεκινάει μάλλον με σπόρο, τον οποίο μαζεύουμε τέλη Ιουλίου και μπορούμε να το βάλουμε να κάνουμε καλλιέργεια Σεπτέμβριο-Οκτώβρη για να φυτέψουμε Νοέμβριο και να κερδίσουμε τη χρονιά. Ιδάλλως μπορούμε να πάμε και την Άνοιξη.
να φυτέψουμε. Πώς είναι περίπου η χρονική περίοδος που θέλει από τον σπόρο μέχρι το κλάδεμα? Το τσάι όταν φυτευτείς το χωράφι και γίνει καλλιέργεια, θα σου αποδώσει μετά από 2 χρόνια, θα πάρεις παραγωγή. Είναι μια καλλιέργεια η οποία θα σου αναγκαστικά πας τα 2 χρόνια. Δίνει μια απόδοση στα 100-150 κιλά. Μιλάμε πάντα για βιολογικές καλλιέργειες, χωρίς λιπάσματα και... Βιολογικό, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο, αφού λείπουν τα σκευάσματα από μέσα. Ναι, ναι. Χρησιμοποιούμε κάποιο άλλο σκεύασμα. Φυσικό. Φυσικό προϊόν. Επομένως, η διαδικασία είναι 2 χρόνια. Είναι μια μεγάλη χρονοπόρα διαδικασία που θα πρέπει να έχουμε σπείρει για να, ας το πούμε, θερήσουμε μετά από κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να κάνουμε συγκομιδή μετά από 2 χρόνια, ναι. Παράλληλα, αν ξεκινήσεις να κάνεις αυτό το επάγγελμα, ας το πούμε έτσι, θα πρέπει κάθε χρόνο να συμπληρώνεις και να επεκτείνεσαι για να μην... το τσάι έχει μια χρονική περίοδο 5 έως 8 χρόνια. Αυτή είναι η ζωή του στην καλλιέργεια. Οπότε, για να μην πέφτεις από την απόδοσή σου, θα πρέπει πάντα να επεκτείνεσαι. Μια αναπλήρωση, ας το πούμε, στο χαμένο αυτό που έχουμε θερήσει και γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Πέρα από την καλλιέργεια όμως, θα ήθελα να μας πεις μερικές ιδιότητες του τσαγιού και κάποιων άλλων βοτάνων. Βοηθάει, ενισχύει τον οργανισμό, βοηθάει πολύ για το σίδηρο του οργανισμού, γι' αυτό και άλλωστε σιδερίτης το όνομά του. Σίγουρα είναι κατά της γρίπης το χειμώνα, οπότε καταναλώνεται σίγουρα πιο εύκολα και πιο ευχάριστα. Οι ιδιότητες στο κάθε αρωματικό είναι και έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και τα ψάχνουν περισσότερο, γίνονται περισσότερες μελέτες τα τελευταία χρόνια και πάνω στο τσάι και πάνω σε πολλά αρωματικά, όπως είναι η ρίγανη, η οποία βοηθάει στους πνεύμονες, καθαρίζει τους πνεύμονες, από ό,τι δείχνει ή κάποια έρευνα που έχει γίνει. Το κάθε αρωματικό έχει τη δικιά του αρμοδιότητα, τη δικιά του ιδιότητα και βοηθάει αντίστοιχα στον οργανισμό. Είδαμε έξω ότι έχεις μολόχα. Σε τι μας βοηθάει η μολόχα? Η μολόχα βοηθάει πολύ το χειμώνα στο βήχα. Καταπραίνει το βήχα και ενισχύει τον οργανισμό, την άμυνα του οργανισμού. Επομένως, τα βότανα αποτελούν, ας το πω, μία άμυνα του οργανισμού μας, σαν αντιβίωση κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια. Βέβαια, θα πρέπει πάντα να καταναλώνονται, να ξέρεις τι καταναλώνεις και πώς το καταναλώνεις. Σίγουρα γίνονται, πώς να το πω, με ευθύνη, γιατί κάποια μπορεί να σου φέρουν και παρενέργειες. Έτσι, και ανάλογα για τι πάθηση θέλεις, σίγουρα υπάρχει και το αντίστοιχο βότανο. Και το εξειδικευμένο, λοιπόν, βότανο. Θα ήθελα να μας πει ποια είναι η απήχηση η οποία έχουν αποκτήσει τα βότανα στις μέρες μας. Τα ζητάει ο κόσμος, τα έχει μάθει? Η απήχηση κάθε χρόνο και ανεβαίνει. Κάθε χρόνο ανεβαίνει και η ζήτησή τους παραπάνω. Ο κόσμος στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και γυρίζει στα βότανα και πόσο μάλλον στα βιολογικά βότανα. Ψάχνουν και το βιολογικό, όχι μόνο το βότανο. Εμείς από τη στιγμή που ξεκινήσαμε μέχρι και το σήμερα βλέπουμε μια αύξηση, μπορώ να πω, και 500%, χωρίς να γίνομαι, καταλαβαίνει. Έχει τεράστια ζήτηση το αρωματικό και στο εξωτερικό, αλλά όχι πιο πολύ για Ελλάδα που δουλεύουμε εμείς προσωπικά, πάει πολύ δυνατά. Επομένως, ο κόσμος το ξέρει, το έχει μάθει, το έχει αγαπήσει. Και καλό θα ήταν να το εντάξουμε, ας πούμε, στην καθημερινότητά μας, γιατί το μόνο που κάνει από ό,τι μας λες είναι καλό. Είναι καλό. Δεν έχει δει κάποιο μειονέκτημα. Είναι καλό να καταναλώνεται από τον άνθρωπο, όχι όμως κάθε μέρα. Δηλαδή, θέλει ένα μέτρο που λέμε. Θέλει μέτρο, βέβαια. Θέλει μέτρο. Δεν μπορεί να πίνεις κάθε μέρα τσάι του βουνού. Βέβαια, αυτό δεν σε πειράζει γιατί δεν έχει και καφεΐνη το τσάι του βουνού. Πέρα από τα βότανα που καλλιεργείς, αν υπάρχουν και κάποια, ας το πούμε, φυτά, αρωματικά φυτά, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας. Το κάθε φυτό έχει τη δύναμή του, όπως είπαμε πριν για τη μολόχα που βοηθάει στο βήχα, όπως είναι η Λουίζα που
Είναι λιποδιαλυτής. Το ίδιο του κάνει και η τσουκνίδα. Είναι λιποδιαλυτής, αλλά βοηθάει και στο σίδηρο του ανθρώπινου οργανισμού. Ενισχύει το σίδηρο του ανθρώπινου οργανισμού, όπως είναι το μελισσόχορτο που καταπολεμά το στρες. Όπως είναι η αχύλια που βοηθάει πολύ. Είναι το βότανο της γυναίκας. Βοηθάει πολύ σε γυναικολογικές παθήσεις. Είναι η βαλεριάνα που είναι γνωστή για τις χαλαρωτικές ηρεμιστικό, ναι. Μπράβο, η ρίγανη που είπαμε βοηθάει πολύ τους πνεύμονες. Το φασκόμηλο που είναι εφηβρωτικό, βοηθάει σε κάποιους που είναι πολύ παραπάνω εφηβρωτικοί. Τσάι του βουνού, τίλιο, δίχταμο, μέντα και ένα άλλο σωρό βότανα, ο πλούτος της ελληνικής φύσης. Τα αρωματικά φυτά και τα βότανα είναι ο σύμμαχος της καθημερινότητάς μας. Σταύρο μου, σε ευχαριστούμε ξανά. Στο επόμενο, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Στο μακρύ γέλο της Πιερίας μας βρίσκει σήμερα η μέρα, όπου ο Δημήτρης Μεγασθένης θα μας ταξιδέψει στον κόσμο των ζωντανών θαλασσινών οστρακοειδών. Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σου. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και για τις χρήσιμες πληροφορίες που θα μας δώσει σήμερα. Πρώτα απ' όλα, θα θέλαμε να μάθουμε πώς γίνεται η συγκομιδή των λιδιών. Ναι. Λιδιών και οστράκων. Όστρακα τα οποία είναι ελεύθερης αλίας και αλιεύονται από βίτες. Και η άλλη κατηγορία είναι τα μύδια, η οποία είναι οργανωμένη καλλιέργεια που έχουμε πολλούς χώρους, ειδικότερα εδώ σε εμάς στην Πιερία, στο Μακρύγιαλο. Όλα αυτά, εφόσον αλλοιευθούν από τα σκάφη και μαζευτούν από τα σκάφη των διτών ή των αλλιέων, από το λιμάνι θα πάμε με τα δικά μας φορτηγά ψυγεία να τα παραλάβουμε ή θα μας τα φέρουν αυτοί στην περίπτωση που λόγω της συνεργασίας μπορούν να έρθουν και αυτοί εδώ. Πολύ ωραία. Επομένως, φτάνουμε εδώ πέρα. Ναι. Ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε? Εφόσον βλέπουμε τα όστρακα, τα παραλαμβάνουμε, θα τα πλύνουμε, θα τα ζυγίσουμε και μετά θα τα τοποθετήσουμε εδώ στις δεξαμενές για να εξυγειανθούν. Και αφού εξυγειανθούν, ανάλογα, μετά θα μπορέσουν, ανάλογα με τη ζήτηση και με τις παραγγελίες που υπάρχουν, θα πάνε στο χώρο συσκευασίας. Εδώ έχουμε ένα σύστημα εξυγείανσης, ένα κλειστό κύκλωμα, το οποίο έχει την ψήξη, έχει τις λάμπες UV, έχει τα βιολογικά του φίλτρα που δημιουργούν ιδανικές συνθήκες που έχει και η θάλασσα και έτσι τα όστρακα καθαρίζουν και φεύγουν εντελώς τα κολοβακτηρίδια, τα E. coli. Πόσο είναι περίπου ο χρόνος της εξυγείανσης, πόσο χρόνο θα διατηρηθούν εδώ πέρα τα όστρακά μας? Με μετρήσεις που έχουμε κάνει εδώ στις δεξαμενές μας, το πιο επιβαρημένο φορτίο μπορεί να καθαρίσει σε λιγότερο από 24 ώρες. Εμείς το έχουμε εξασφαλίσει και είπαμε 24 ώρες. Μένουν εδώ, μπορούν να μείνουν εδώ 24 ώρες και έχουν εξυγειανθεί από κολοβακτηρίδια. Συνήθως θέλαμε να μάθουμε, αφού φεύγουν από εσάς, πηγαίνουν στον καταναλωτή, τι έλεγχο θα έπρεπε να κάνει ο καταναλωτής για να βεβαιωθεί ότι το όστρακό μας ή τα μύδια μας είναι, ας το πούμε, εντάξει, είναι καλά? Το βασικότερο που θα πρέπει να κοιτάξει ο καταναλωτής θα πρέπει να δει, να αγοράσει συσκευασμένο προϊόν, το οποίο να έχει πάνω και ετικέτα, να έχει ονοματεπώνυμο το όστρακο που θα πάρει. Από εκεί και πέρα, το να ελέγξει αν είναι ζωντανό είναι ο κλασικός παραδοσιακός τρόπος με το λεμόνι. Με λίγα λόγια, να αντιδράει το όστρακο. Αν δεν αντιδράει το όστρακο, είναι ψόφιο. Αυτό. Το πιο σημαντικό όμως είναι να αγοράζει συσκευασμένο προϊόν με ετικέτα και όχι κάτι άλλο. Πέρα από τον έλεγχο, όπως μας λέτε, με την ετικέτα και με, ας το πούμε έτσι, ότι είναι η εγγύηση του προϊόντος, με ποιον άλλο τρόπο ένας καταναλωτής μπορεί να το ελέγξει σπίτι του πιο απλά? Ναι, όπως είπαμε, με το λεμόνι να δει αν είναι ζωντανό, με μια καρφίτσα να το τρυπήσει, βασικά να δει εάν αντιδράει και να είναι ζωηρό, να έχει ευχάριστη μυρωδιά, να είναι καθαρό, να μην είναι μέσα από βούρκους και λάσπες. Αφού λοιπόν το φτιάξουμε και το ανοίξουμε, ποιο πιστεύετε ότι είναι το κατάλληλο χρώμα που πρέπει να έχει ένα μύδι για να πούμε ότι είναι ένα σωστό και καλό μύδι? Εντάξει, το χρώμα ποικίλει ανάλογα με την εποχή του. Ας πούμε τώρα που είναι περίοδος
που είναι σε γένα τα μύδια, μπορούμε να βρούμε και κόκκινα και πορτοκαλί και κίτρινα. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει κάτι με το αν είναι καλό ή όχι. Πάντα το σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι είναι ζωντανό και δεν έχει άλλες προσμίξεις, να έχει εξυγειανθεί. Επομένως, η διαφοροποίηση εξαρτάται από τα φαινόμενα του καιρού, τη συνθήκη, το πότε το ψαρέψαμε και σε τι εποχή βρίσκεται. Ναι, έτσι. Εξαρτιόμαστε πάντα από το καιρό. Η εποχή του καλοκαιριού είναι αυτή η εποχή που το μύδι μπορούμε να το βρούμε στα καλύτερά του, να έχει πολύ όγκο φαγητού μέσα, η ψύχα του να είναι πολύ και να έχει πολύ ωραίο χρώμα προς το άσπρο. Τώρα είναι στην εποχή που είναι ακόμα πρώιμο το μύδι. Μετά από 40 μέρες περίπου θα αρχίσει να μεγαλώνει και να είναι στην εμπορεύσιμη του, στην καλύτερη του εμπορική του δυνατότητα. Πολύ ωραία. Επομένως, το καλοκαίρι είναι η καλύτερη μας περίοδος. Το καλοκαίρι είναι η καλύτερη περίοδος, ναι. Ποια όμως τώρα είναι η χρονική περίοδος που απαιτείται για να καταναλώσουμε ένα μύδι? Υπό ποιες συνθήκες μπορούμε να το διατηρήσουμε? Ναι. Από τη στιγμή που θα το παραλάβει ο καταναλωτής, από εμάς, έχει βάσει της νομοθεσίας 3 εργάσιμες ημέρες μέχρι να καταναλωθεί. Θα το πάρει σήμερα, σε 3 εργάσιμες ημέρες πρέπει να καταναλωθεί. Οι συνθήκες που πρέπει να συντηρούνται τα όστρακα, σε ψυγείο ψήξη 4 με 6 βαθμούς, πάντα να έχουμε ένα βρεγμένο πανί από πάνω για να δημιουργείται υγρασία και να είναι συσκευασμένο σε διχτάκι σφιχτό, ώστε να μην μπορεί να ανοίξει και χάνει τα νερά του το όστρακο. Μας ενδιαφέρει το όστρακο να μην αμφιδατώνεται. Θα κρατήσει και περισσότερο από 3 μέρες, αλλά εμείς λέμε σε 3 μέρες. Μπορούμε να διαδοήσουμε ακόμα και στο ψυγείο μας, θα χρειαστεί κάποια μυστική κατάψυξη, ας πούμε, να καταψυχθεί? Όχι. Αν καταψυχθεί, μιλάμε για ένα άλλο προϊόν. Χάνει επομένως τα υγρά του που λέγαμε πριν. Ναι, εμείς μιλάμε μόνο συντήρηση. Να είναι σπιτού η συντήρηση για να το φάμε ζωντανό. Εμείς πουλάμε όστρακα ζωντανά. Και για να συνεχίσουν να είναι ζωντανά, πρέπει να είναι στο ψυγείο στους 4 με 6 βαθμούς σφιχτά. Μας ενδιαφέρει πάντα να μην αφυδατώνεται το όστρακο. Να είναι σε μια κατάσταση ζωντανή με υγρασία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Τα μύδια λοιπόν αποτελούν έναν από τους πιο αγαπημένους μας μεζέδες το καλοκαίρι. Μπορεί κάποιος να τα μαγειρέψει ολόφρεσκα με λίγο λεμονάκι ή μαγειρεμένα με τέχνη. Πρώτα απ' όλα όμως θα πρέπει να προσέξουμε τη φρεσκάδα τους και την ποιότητά τους. Είμαστε υποχρεωμένοι για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε και για το πώς θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε, ας το πούμε, στην κατανάλωση των μυδιών. Να είστε καλά και πάλι. Έγινε σωστή. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και εσύ. Μέγκα Όστρακον. Σύγχρονη, κάθετη, πιστοποιημένη μονάδα στον κλάδο των ζωντανών θαλασσινών οστρακοειδών. Με συμμετοχή στα στάδια της παραγωγής, εξυγίανσης, αποθήκευσης, συσκευασίας και αποστολής των ζωντανών οστράκων. Η Savvidis Team SA, εδώ και 40 χρόνια, ασχολείται με διεθνείς μεταφορές στην Ευρώπη. Η μεταφορά τροφίμων και εμπορευμάτων με διπλή θερμοκρασία στο ίδιο όχημα υπάρχει σε όλα τα φορτηγά ψυγεία της Savvidis Team SA. Η δυνατότητα πολλαπλών σημείων φόρτωσης και εκφόρτωσης, καθώς και η αποθήκευση εμπορευμάτων από το εκπαιδευμένο προσωπικό της Savvidis Team SA, την κάνει να ξεχωρίζει. Η ασφάλεια και ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων είναι το χαρακτηριστικό που δίνει στη Savvidis Team SA το προβάδισμα και κάνει τη μεταφορά πιο απλή και ασφαλή. Ο καινούριος στόλος, σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και τον εξοπλισμό ελέγχου θερμοκρασίας μεταφοράς που διαθέτει η Savvidis Team SA, καλύπτει τις πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών. Από το 2009 βραβεύεται στους χρυσούς σκούφους, κρέατα, θαλασσινά, μαγειρευτά, σούπες, μενού για χορτοφάγους, τιμές, ταβέρνας, 500 επιλογές κρασιών, περισσότερα από 25 κρασιά σε ποτήρι. Μπελογιάννης, υγρά καύσιμα με την εγγύηση ECO, εμπόριο, αντιπροσωπεία λιπαντικών, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτων, πλυντήριο με απιονισμένο νερό, στο χώρο λειτουργεί καφέ αναψυκτήριο. Συνεργείο Αυτοκινήτων Κελπεζίδης.
Από το 1988, με την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά και υπηρεσίες με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κελπεζίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Το Ελατοχώρι, εκτός από το χιονοδρομικό του, έχει ένα ακόμα σήμα κατά δεθέ, που είναι το φανταστικό γλυκό στιβαχτών, το γνωστό σε όλους Ναπολέον, που σερβίρεται σαν επιδόρπιο. Το Ναπολέον είναι ένα τοπικό, καθαρά παραδοσιακό γλυκό της Πιερίας, που φτιάχνεται από στρώσεις φωλιάτας και κρέμας ζαχαροπλαστικής. Μαζί μας σήμερα είναι η κυρία Ιωάννα για να μας φτιάξει Ναπολέον. Καλημέρα σας, κυρία Ιωάννα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στον τόπο και στο χωριό μας. Σήμερα θα σας φτιάξω το Ναπολέον, που είναι ένα παραδοσιακό γλυκό του χωριού μας, που το θυμάμαι από μικρή, το φτιάχναμε σε γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, το περιμέναμε με λαχτάρα. Γίνεται από πολύ απλά υλικά, με υλικά που υπάρχουν στο σπίτι. Πάμε να τα δούμε. Ναι, αυγά από τις κοτούλες μας, το γάλα, η ζάχαρη, το ελαιόλαδο και τα φουσκωτικά που βάζουμε για να φουσκώσει η ζύμη. Για να ζυμώσουμε, μπράβο, τη ζύμη μας. Και τώρα ξεκινάμε να το κάνουμε. Πάμε να αρχίσουμε. Σιγά, σιγά. Ωραία. Χτυπάμε λίγο τα αυγά. Δύο αυγά θέλει για ένα ταψί Ναπολέον. Για ένα ταψί. Ναι, ωραία. Ρίχνουμε ένα φλιτζάνι του καφέ ελαιόλαδο. Ένα φλιτζάνι λοιπόν ελαιόλαδο. Καφέ. Ελαιόλαδο. Δύο αυγά. Δύο αυγά. Τρία τέταρτα της σκούπας ζάχαρη. Τρία τέταρτα της σκούπας ζάχαρη. Ναι. Τα χτυπάμε λίγο όλα μαζί. Το μυστικό λοιπόν στο γλυκό αυτό είναι το φύλλο, που είναι καταλαβαίνουμε. Είναι το φύλλο, ναι. Είναι παραδοσιακό φύλλο. Με αυτό το φύλλο γίνεται το Ναπολέον. Με τα πολύ απλά υλικά, για όποιον δεν ξέρει, ότι το Ναπολέον μοιάζει λίγο με το παραδοσιακό μας μιλφέι. Είναι στρώσεις φωλιάτας με ενδιάμεσα κρέμα ζαχαροπλαστικής. Μοιάζει, ναι. Στην κυρία Ιωάννα. Ναι, ναι, μοιάζει, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τη σφωλιάτα που αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ. Διαφορά λοιπόν μέσα είναι στο γάλα θα ρίξουμε την αμμονία. Καλά κάνετε και με διακόπτετε. Ναι. Λοιπόν, μέσα στο γάλα αμμονία. Θα ρίξουμε την αμμονία και θα το ρίξουμε μέσα στη ζύμη. Εντάξει. Ποια είναι η διαφορά του? Έτοιμη. Μια και αναφέραμε ανάμεσα στο μιλφέ και στο Ναπολέον. Όχι πολύ διαφορά. Όχι πολύ διαφορά. Και το μιλφέ γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Με κρέμα και με τη σφολιάτα. Αυτό απλά φτιάχνουμε το φύλλο εμείς. Εντάξει. Ωραία. Αφού ρίξουμε και το γάλα και ανακατέψουμε έτσι λίγο, τώρα θα βάλουμε και λίγο χεράκι. Δεν γίνεται και αλλιώς νομίζω. Ναι. Μια ζύμη. Όχι, ναι, πρέπει να γίνει η ζύμη. Και θα ρίξουμε πρώτα λίγο αλεύρι. Με το μάτι όπως λέμε. Ναι. Και μετά θα ανακατέψουμε το μπέκιν στο αλεύρι. Και βάζουμε και το μπέκιν. Όχι, ναι, ναι, εντάξει. Και φτιάχνουμε τη ζύμη μας με αλεύρι όσο πάρει. Με όσο πάρει, με το μάτι, εντάξει, λοιπόν, όπως λέμε, μέχρι να σφίξει η ζύμη μας. Ναι. Να είναι μαλακή η ζύμη για να μπορέσει να μας φουσκώσει το γλυκό και να ανοίγει το φύλλο εύκολα. Να ανοίγει εύκολα το φύλλο μας. Ναι, εντάξει. Αν η ζύμη βγει πιο σκληρή λιγάκι, θα μπορούσαμε κάποιο να τη σώσουμε. Θα πρέπει να τη μαλακώσουμε λίγο, με λίγο λαδάκι, με λίγο γάλα ακόμη. Μπορούμε λοιπόν, ναι, να τη σώσουμε. Ναι, βεβαίως, όχι, δεν θα πάει χαμένη. Γιατί καμιά φορά μάτι είναι αυτό και λίγο μας τα χαλάει. Εντάξει, λοιπόν, τώρα θα λίγο λάδι ή λίγο λοιπόν, γάλα μπορούμε να βάλουμε για να τη μαλακώσουμε, ναι, ναι, την ξανά. Με λίγο γάλα, και με λίγο λαδάκι. Καλά. Ναι. Εντάξει, θέλει λίγο ακόμη. Εντάξει. Πόσο ένα ζυμώμα θέλει περίπου? Θέλει λίγο τώρα μέχρι να την κάνουμε ομαλή τη ζύμη, μέχρι να την κάνουμε ομαλή τη ζύμη, για να γίνει να μπορέσουμε να την πλάσουμε τώρα. Το μείγμα μας βλέπω έχει ομολογηθεί. Η ζύμη μας είναι έτοιμη, είναι, ναι. Έτοιμη. Τώρα λοιπόν θα τη βγάλουμε από το βόλ μας. Άκρη. Ναι, θα τη χωρίσουμε σε τρία ίσα μέρη. Σε τρία ίσα μέρη. Σε τρία ίσα μέρη θα χωριστεί η ζύμη μας για να κάνουμε τρία φύλλα. Ωραία. Και αρχίζουμε να ανοίγουμε στην ουσία το πρώτο, ναι, μας φύλλο. Σε αυτό το σημείο θέλω να ρωτήσω εγώ, μήπως χρειάζεται να αφήσουμε τη ζύμη λίγο να ξεκουραστεί, να κάτσει για ορισμένα λεπτά? Δεν είναι απαραίτητο, αλλά οι ζύμες είναι καλά να ξεκουράζονται λίγο. Ναι. Καλό λοιπόν, θα ήταν είναι να πιο εύκολο στο πλάσιμο. Είναι πιο εύκολο το πλάσιμο αν είναι η ζύμη
Αν λίγο καθίσουμε λοιπόν, χρόνο, θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε ένα 20 λεπτό, μισή ώρα. Όχι τόσο πολύ. Α, όχι τόσο όχι πολύ. Τόσο πολύ. Εμείς ξέρουμε γιατί ζήμες στους συνήθως ότι εκεί πέρα θέλουν ένα χρόνο να ξεκουραστούν. Εντάξει. Λίγη ώρα λοιπόν, αν έχουμε το χρόνο. Λίγη ώρα μόνο, ναι, και είναι έτοιμη. Τώρα θα ανοίξουμε το φύλλο. Δεν είναι τόσο εύκολο το άνοιγμα όπως είναι το άνοιγμα της πίτας. Γιατί αυτή η ζύμη γίνεται με αυγά και αυτά. Και λίγο είναι πιο δύσκολο λίγο στο άνοιγμα. Πόσο μεγάλο περίπου να είναι το φύλλο, ανάλογα το ταψί μας. Ανάλογα το ταψί που έχει κάθε νοικοκυρά στο σπίτι της, μπορεί να υπολογίσει να ανοίξει και το φύλλο. Αν είναι πολύ μικρούλικο το ταψί, θα κάνει και λιγότερη ζύμη. Γιατί θα γίνει πολύ χοντρό. Εγώ θα σας δείξω τώρα το ταψί που... Όχι μόνο τη διάμετρο, το μέγεθος του φύλλου, αλλά και πόσο χοντρό ή λεπτό θα το κάνετε σήμερα το φύλλο. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται πολύ χοντρό εδώ, αλλά φουσκώνει μετά, γιατί έχει τα φουσκωτικά του. Ποσότητα που φτιάχνουμε σήμερα, περίπου για πόσα άτομα είναι? Για μια μεγάλη οικογένεια, για φιλοξενούμενος, βγαίνει πολλά κομμάτια το ταψί. Να θα δείτε τώρα το ταψί που θα ταψίσουμε. Βγαίνει ανάλογα και πώς θα το κόψουμε, έτσι. Ανάλογα πόσο τρώμε ο καθένας. Σωστό γι' αυτό. Είναι και η ποσότητα που τρώει και ο καθένας, μας μερίδες, λέμε. Εντάξει. Έχω προθερμάνει το φούρνο. Ωραία. Και έχω ζεστάνει το ταψί για να μην κολλήσει το φύλλο. Εντάξει, εγώ έχω πιει. Έχει το ταψάκι, έχει το μυστικό για να μην κολλήσει. Λίγο αλευράκι στο ταψί. Λίγο αλεύρι από κάτω. Όχι λάδι. Εντάξει. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Ακριβώς μόλις τώρα αυτό πήγα να ρωτήσω. Εντάξει, και το βάζουμε. Το ψήνουμε. Άρα ψήνουμε ένα-ένα τα φύλλα μας στο φούρνο. Εντάξει, ψήνουμε τα φύλλα μας ένα-ένα στο φούρνο. Ορίστε. Στους 200 βαθμούς, στους φούρνους της. Κουζίνας που έχουμε στο σπίτι. 200 βαθμούς. Για πόση ώρα περίπου το αφήνουμε? Θα το δούμε. Είναι μπορεί με το να θέλει και λίγο γύρισμα να το γυρίσουμε, να ψηθεί και από την ανάποδη μεριά. Θα το δούμε. Και όταν πια θα είναι έτοιμο, θα αρχίσουμε να είμαστε έτοιμοι για να ετοιμάσουμε την κρέμα. Το φύλλο μας είναι έτοιμο. Πάμε, κυρία Ιωάννα, να δούμε τι φτιάξαμε. Τα φύλλα μας είναι έτοιμα, έχουν ψηθεί. Και τα τρία, έτσι, ροδοκόκκινα, ωραία. Πολύ ωραία. Μέχρι να κρυώσουν τα φύλλα, εμείς θα ετοιμάσουμε την κρέμα. Μια κατσαρόλα λοιπόν. Σε μια κατσαρόλα θα βάλουμε 2,5 κιλά γάλα. Αρκετό γαλατάκι λοιπόν. Αρκετό γάλα, ναι. 2,5 κιλά γάλα. Θα βάλουμε 2,5 κούπες ζάχαρη σε κάθε κιλό γάλα βάζουμε μία κούπα ζάχαρη. Εντάξει. Ανά ένα κιλό λοιπόν, μία κούπα ζάχαρη. Ναι. Στα 2,5 λοιπόν κιλά, 2,5 κούπες λοιπόν και ζάχαρη κούπες αντίστοιχα. Ζάχαρη. Θα πολύ βάλουμε ωραία. 7,5 κουταλιές. 7 κουταλιές κάστερ πάουντερ. Θα βάλουμε το γάλα μας στη φωτιά να βράσει. Θα ετοιμάσουμε την κρέμα. Μετά από 10 λεπτά η κρέμα μας είναι έτοιμη, τη βλέπουμε εδώ πέρα, ζεστή, αχνιστή, λαθαριστή. Ζεστή, ναι, αχνιστή, ωραία. Τώρα θα σας δείξω πώς θα στρώσουμε. Αφού έχουν κρυώσει τα φύλλα, λοιπόν. Αφού έχουν κρυώσει τα φύλλα, έχουμε το ανάλογο ταψί, παίρνουμε το φύλλο, βάζουμε και στρώνουμε μπόλι τη κρέμα. Βλέπετε την κρέμα, δεν πρέπει να είναι πολύ χοντρή για να τραβήξει και το φύλλο, να είναι έτσι, ρευστή. Ωραία. Εδώ έχω να κάνω μια ερώτηση μετά που μου δημιουργείται. Μια απορία. Έτσι όπως είναι ζεστή η κρέμα, την τοποθετούμε στο φύλλο ζεστή, πάνω. Ζεστή, αυτή είναι η επιτυχία σε αυτό το ζεστή, γλυκό. Λοιπόν. Πρέπει να είναι ζεστή η κρέμα, κατευθείαν από τη φωτιά. Καλά έκανα λοιπόν και σας ρώτησα. Γιατί ορισμένοι θα λέγανε όχι, να μην την αφήσουμε ζεστή όχι, την κρέμα. Είναι να τα φύλλα μας κρύα, είναι τα φύλλα μας κρύα και βάζουμε την κρέμα ζεστή για να τραβήξει. Γιατί βγει, δεν λοιπόν, βάζουμε άλλες ζάχαρες, άλλα σιρόπια. Αυτό είναι όλο το. Εντάξει. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάτι άλλο στην κρέμα μας για να πάρει κάποιο άλλο άρωμα, κάποιο κονιάκ, το ίδιο κάστερ πάουντερ, όχι, όχι, όχι στην για κρέμα. Για να το αρωματίσουμε, ας πούμε, κάποιο άλλο. Άρωμα έχει βανίλια σε ίδια η κρέμα και δεν χρειάζεται περισσότερο. Ωραία, επομένως είναι έτοιμο ναι, το κάστερ πάουντερ. Και συνεχίζουμε τη διαδικασία. Ναι, ένα, ναι, φύλλο, ναι, κρέμα, ένα φύλλο κρέμα. Ένα φύλλο κρέμα και θα φτάσουμε στο τελείωμα. Πόσα φύλλα περίπου τοποθετείτε εσείς για αυτή τη συνταγή?
Τρία φύλλα κάνουμε για ένα ταψί. Όμως, επειδή γίνεται κάποια διαδικασία, αν υπάρχει χώρος σε κάθε σπίτι, μπορεί η νοικοκυρά να κάνει περισσότερα φύλλα και να τα φυλάξει στο ψυγείο και για άλλη φορά να κάνει ένα γλυκό κόμι και την άλλη εβδομάδα. Δεν παθαίνει τίποτα στο ψυγείο. Μόνο και μία εβδομάδα να τα αφήσουν στο ψυγείο μας, δεν παθαίνουν τίποτα. Τίποτα. Πολύ ωραίο αυτό. Γιατί σίγουρα μπορεί να κάνει διπλή δόση. Μπράβο. Όχι, να κάνει διπλή δόση. Αυτή η δόση είναι για ένα ταψί. Για αυτό το ταψί μιλάμε, για αυτή τη διάμετρο που βλέπετε εδώ. Μικρότερο ταψί. Θα κάνουμε λίγο και πολύ μεγάλο διάμετρο. Επομένως το φτιάχνουμε και το αφήνουμε στο ψυγείο μας και όποτε θέλουμε κάνουμε ένα Ναπολέον. Βάζουμε λοιπόν όλη μας την κρέμα από πάνω μας, στο τελείωμα. Στο τελείωμα λίγο περισσότερη. Πλούσιο γλυκό πάντως, αρκετή κρέμα, όλη την κρέμα, αρκετό φύλλο. Εντάξει, έχουμε τριμμένο μπισκότο τώρα εδώ. Μπορούμε να έχουμε και καρύδια αν θέλουμε. Εγώ δεν τα βάζω. Βάζω λίγο τριμμένο μπισκότο έτσι από πάνω. Ο καθένας ό,τι θέλει, είναι ανάλογα στις γεύσεις. Μπορείς να βάλεις και τριμμένο καρυδάκι. Ή μπορούμε απλά, νομίζω, δεν ξέρω, να βάλουμε και λίγο κανέλα ίσως από πάνω. Κανελίτσα, ναι, εδώ την έχουμε βέβαια. Έχουμε και κανέλα. Πολύ ωραία. Σαν να το ήξερα, έλα. Εδώ την έχουμε και την κανέλα. Πάρα πολύ ωραία. Στολίζουμε λοιπόν και με τον μπισκότο. Ναι, δεν θέλει πολλά. Είπαμε απλά πράγματα από το χωριό. Πολύ ωραία. Εντάξει. Και η τελευταία μας πινελιά που είναι η κανέλα. Και η κανελίτσα μας. Εντάξει. Το γλυκό μας τώρα λοιπόν το δεν γλυκό χρειάζεται να έτοιμο, είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε, θα κρυώσει 2-3 ώρες περίπου και μετά θα κόψουμε για να το γευτούμε. Πάρα πολύ ωραία. Ταιριάζει πολύ ωραία με τον απογευματινό μας καφέ, μετά από ένα ευχάριστο γεύμα. Είναι ελαφρύ και εύγεστο. Πολύ ευχαριστώ ωραία. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ναπολέον λοιπόν ή αλλιώς στιβαχτών. Σήμερα στο Λατοχώρι η κυρία Ιωάννα με αυτό το γλυκό μας απέδειξε ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το διάσημο γλυκό μιλφέι. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Είστε να είστε καλά. Να είστε καλά. Όταν νιώσεις πως έχεις ανάγκη για ανανέωση, άσε την Ελλάδα να σε πλανέψει. Ο τόπος γνωστός, τα Πιέρια Όρη. Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο Μύθος, χτισμένο με ξύλο και πέτρα, σε υψόμετρο 870 μέτρων. Ο Μύθος αποτελείται από 2 σουίτες και 28 δωμάτια, επιπλωμένα και διακοσμημένα κατάλληλα για μια άνετη και ευχάριστη διαμονή. Διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις, ιδανικές για ομάδες ποδοσφαίρου. Το Express Market Μετενίδης Παναγιώτης είναι μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση με ελληνικά προϊόντα και φιλικό περιβάλλον. Μέλημά μας η συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές και η προώθηση προϊόντων του τόπου μας. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργηθεί ένας χώρος και να γίνουμε οι ίδιοι παραγωγοί. Την τελευταία δεκαετία παράγουμε οποροκυπευτικά όπως ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, ελιές, μέλι, ακτινίδια σε μία απόσταση 90 στρεμμάτων και 7 στρέμματα θερμοκήπια. Επίσης, τα τελευταία 2 χρόνια ξεκινήσαμε την αυγοπαραγωγή με κότες ελευθέρας βοσκής. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας με πολύ μεράκι, γιατί νιώθουμε ικανοποίηση να προσφέρουμε εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα από το κτήμα μας, χωρίς μεσάζοντες στους πελάτες μας. Η εταιρεία Ginox από το 1983 δραστηριοποιείται στην κατασκευή επαγγελματικών ψυγείων και ανοξείδωτων κατασκευών. Με την πολύχρονη εμπειρία και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μας, καταφέραμε να εξελιχθούμε σε σημαντικό παράγοντα τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται από πατενταρισμένες καινοτομίες, όσο επίσης από ποιότητα και φινέτσα. Πιστοποιημένα, ασφαλή προϊόντα από τη γερμανική TÜV.
Στη σκιά του διασημότερου από την αρχαιότητα βουνού της χώρας μας ξεδιπλώνεται ένας μοναδικά πρικισμένος τόπος που μοιάζει να έχει ευλογηθεί από τους 12 θεούς της αρχαίας Ελλάδας. Η Πιερία είναι ένας ευλογημένος τόπος που διαθέτει όσα μπορεί να επιθυμεί ένας επισκέπτης. Επόμενος προορισμός, όπου υπάρχουν Έλληνες, γιατί εκεί πάντα κάτι καλό συμβαίνει.